Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους υπουργούς της αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας στην ευθύνη και στην αρμοδιότητά του ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο, ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπητός. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Υπουργέ, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη και στο grtimes.gr. Σας ευχαριστώ θερμά. Η πρώτη επίσημη επίσκεψή σας ως υπουργός στην πόλη μας. Αυτό είναι αλήθεια και οφείλω να σας ευχαριστήσω γιατί η προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε στο GR Times ήταν καταπληκτική συνέντευξη. Σε άλλο πολιτικό χρόνο. Και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ξεκινάω από το πιο πρόσφατο. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε να έρθει στη Βουλή σε ανοιχτή διαβούλευση το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Θα μείνω λίγο μόνο στο κομμάτι του Αιγιαλού και της παραλίας, αυτό που απασχολεί, αν θέλετε, και τη Βόρεια Ελλάδα με τη Χαλκιδική, τα beach bar. Τι θα γίνει? Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να χειριστούμε μια πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Πάνω σε ελληνικές παραλίες έχουν χτιστεί κατά καιρούς διάφορα πράγματα, όπως είπατε, beach bar κτλ. Η μία άποψη είναι ότι αυτά είναι παράνομα και πρέπει να γκρεμιστούν. Η άλλη άποψη είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ρυθμίσουμε. Στη στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος πάνω σε αυτήν την πραγματικότητα συζητάμε τώρα. Την άλλη εβδομάδα θα ξέρετε την απάντησή μας. Με πρωτοβουλία δική σας, συνέβη σήμερα ή χθες ή σήμερα κάτι το οποίο είχε να κάνει με έναν ακατάσχετο λογαριασμό. Σύνταξη ή μισθοδοσίας και έχει επιβληθεί σε τράπεζα ένα πρόστιμο του ύψους 110.000 ευρώ. Πράγματι, σε μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, δεν θέλω να πω πια ακόμα γιατί θεωρώ πως θα συμμορφωθεί. Λάβαμε την καταγγελία στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Γραμματεία του Καταναλωτή ότι η τράπεζα είχε προχωρήσει σε κατάσχεση ενός ακατάσχετου λογαριασμού μισθοδοσίας. Όταν αυτό διαπιστώθηκε ήταν πραγματικότητα, επιβάλαμε πρόστιμο 110.000 ευρώ και επιβάλαμε την άρση της κατασχέσεως του συγκεκριμένου λογαριασμού και επ' ευκαιρία δηλώνω ότι θέλουν να ξέρουν οι τράπεζες ότι θα είναι υποχρεωμένες να σέβονται απολύτως τον νόμο. Ο κόμος της εργασίας οφείλει να προστατευτεί και από τη μία υπάρχει η ανάγκη το τραπεζικό σύστημα να λειτουργεί σωστά και εύρυθμα και να προχωράει μπρος, αλλά από την άλλη να τηρείται απόλυτη νομιμότητα και να προστατεύεται το κόμος της εργασίας. Αυτό νόημα είχε το σημερινό μας βαρύ πρόστιμο για ένα τέτοιο αδίκημα, αλλά θέλω να στείλουμε ένα γερό μήνυμα. Για το ελληνικό, έχουν κατατεθεί οι προσφορές. Θέλω να σας ρωτήσω αν θα περιμένετε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν θα προχωρήσετε συνολικά τον διαγωνισμό ή αν θα κάνετε κατάτμηση, αν κάτι δηλαδή θα αλλάξετε προκειμένου. Τι να γίνει η κατάτμιση? Δεν ξέρω, μπορεί να προχωρήσει μόνο το υπόλοιπο και να μην προχωρήσει το καζίνο. Μπορεί να προχωρήσει το καζίνο. Δεν υπάρχει αυτό, έχει τελειώσει όλο το πράγμα. Δεν υπάρχει ζήτημα διαγωνισμού εδώ, γιατί τόσο το έργο θα γίνει από μια ιδιωτική εταιρεία, τη Λάμδα, η οποία είναι ο ανάδοχος του έργου με νόμο του ελληνικού κράτους, ήδη ψηφιστέντα από το 2016. Το θέμα της διαδικασίας του διαγωνισμού για το καζίνο, που είναι ένα υποσύνολο του μεγάλου έργου, οι όροι και οι προποθέσεις αυτού του διαγωνισμού έχουν καθοριστεί ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ελάχιστες αλλαγές κάναμε εμείς. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου του 2019 και βάλαμε 4 Οκτωβρίου με στεναχώρια, διότι είχαμε ορίσει την 30 Σεπτεμβρίου, όπως θυμάστε, και εγώ θέλω να είμαι πολύ εντάξει με ημερομηνίες που θέτω και ότι αναγκάστηκα να μεταβάλω την ημερομηνία κατά 4 μέρες για μένα είναι μεγάλη αναβολή. Αυτό έγινε διότι πρέπει να συμβαστούμε με τις 35 μέρες που βλέπει η διεθνή νομοθεσία από τη τελευταία αλλαγή των όρων που έγινε με την έκδοση της ΚΙΑ. Και έτσι αναγκαστικά πήγαμε στις 4 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να υπάρξει άλλη αναβολή. Εκεί θα γίνει ο διαγωνισμός. Μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενες μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες. Δεν αποκλείται μέχρι τότε να εμφανιστεί και μία τρίτη, μία τέταρτη. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει μέχρι τότε. Δεδομένου ότι τώρα έχουν ξεκαθαριστεί όλοι οι όροι και όλες τις προϋποθέσεις. Χθες το βράδυ κυκλοφόρησε η τρίτη κοινή υπουργική απόφαση σχετική με το ελληνικό. Νομίζω ότι όλα τα βασικά πια έχουν κυκλοφορήσει. Μία τέταρτη μικρή αναμένουμε να εκδοθεί μέχρι το τέλος άλλης εβδομάδας και ό,τι νομοθετική δουλειά έπρεπε να γίνει ολόκληρο του κράτους έχει ολοκληρωθεί στο 100%. Σκεφτείτε, όταν παραλάβαμε την κυβέρνηση, αυτό που σας λέω τώρα ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Η εταιρεία ήταν μην αποχωρήσει από την επένδυση με επίσημη ανακοίνωσή της, μετά από μια παράλογη έκδοση αποφάσεως του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία διορθώθηκε, αλλά και οι γραφειοκρατικές εκκρεμότητες που είχαν μπροστά μας, οι οποίες παραλάβαμε, ήταν φάνταζαν ανυπέρβλητες. Παρά τα αυτά, μείναμε απολύτως πιστοί στο χρονοδιάγραμμα που θέσαμε και το οποίο θέσαμε υπόψη του ελληνικού λαού και των επενδυτών. Και αν βλέπετε τώρα μια πολύ καλή φήμη στους επενδυτές και μια έτσι χαρά και τα θετικά δημοσιεύματα και όλα αυτά, είναι γιατί η εταιρεία Λάμδα και όλοι οι εμπλεκόμενοι με το ελληνικό προφανώς έχουν διαδώσει και το ενδιαφέρον με το καζίνο κλπ. Έχουν διαδώσει στον πλανήτη ότι εδώ πια στην Ελλάδα αυτά που λένε γίνονται. Και η μεγάλη αλλαγή που έχει συμβεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη πιστεύω ότι είναι αυτή. Ότι έχουμε μια αξιοπιστία. Όταν κάποιος έρχεται στο γραφείο μας και κάνουμε μια συμφωνία και λέμε θα κάνουμε αυτό, σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, αυτό που λέμε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα γίνεται. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα. Ναι, ο λόγος μας μετράει. Έχουμε αξιοπιστία. Αυτό που λέμε, ξέρετε ότι θα συμβεί.
Αδιαφυσβήτητα, πολύ μεγάλη επένδυση, δεν το συζητώ, που θα προσφέρει ωφέλη σε όλη τη χώρα. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να υπάρξει, έχετε στα σχέδιά σας για τη Θεσσαλονίκη ή για τη Βόρεια Ελλάδα? Πέρα από όλα, η Θεσσαλονίκη έχει το εμβληματικό έργο της αναπλάσεως διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης. Το οποίο έργο επίσης είδαμε με πολύ μεγάλη προσοχή, το εγκρίνουμε 100%, θα το ενισχύσουμε και οικονομικά με κάθε τρόπο, έτσι να γίνει και αυτό μέσα σε ένα γρήγορο χρόνο, λέμε τις επόμενες εθνικές εκλογές να έχει ολοκληρωθεί και να το καμαρώνει ο λαός Θεσσαλονίκης. Και παράλληλα, άλλωστε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και την μεγάλη επένδυση στο λιμάνι. Εάν αυτά τα δύο έργα γίνουν, εάν δηλαδή όντως εξελιχθεί το λιμάνι κατά τον τρόπο που προβλέπεται και γίνει η ανάπλαση διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, ήδη η Θεσσαλονίκη θα έχει αλλάξει πρόσωπο. Μετά από την επίσης ανοιχτή διαβούλευση για την ανάπλαση της ΔΕΘ, έχουν καταλήξει σε κάποια σχέδια. Σωστά. Ωραία. Είναι πολύ ωραία τα σχέδια. Τα έχω δει, βεβαίως. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν εκτιμάτε ότι χωράει παρέμβαση ή κάποια αλλαγή? Δεν θέλω να το παίζω αρχιτέκτονας και πολεοδόμος, θέλω να είμαι ειλικρινής. Θέλω να είμαι ένας απλός υπουργός. Εγώ είμαι εκεί για να βοηθήσω, όταν θα καταλήξω στο οριστικό του σχέδιο, να βοηθήσω αυτό να υλοποιηθεί. Σας λέω όμως, τα σχέδια που έχουμε δει είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακά. Αναφερθήκατε στους Αμερικάνους που είδαν ότι εδώ τα προχωράτε, τις επενδύσεις και ότι οι δουλειές προχωράνε. Έχετε συναντήσει όλες τις φυλές του Ισραήλ που θα μπορούσαν να επενδύσουν στη χώρα. Τελικά υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον? Μπορούν και ποιοι είναι οι πιθανότερο ενδυνάμει επενδυτές? Αμερικανοί, Ισραηλίτες ή Έλληνες ή ακόμη και Έλληνες του εξωτερικού? Τέσσερις μέρες εμφανίστηκε στο γραφείο μου μια τεράστια Αμερικάνικη επενδυτική τράπεζα. Δεν θέλω να πω το όνομά της, μπορεί οι άνθρωποι να μην θέλουν. Μία από τις επενδυτικές τράπεζες που αποτελεί, είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες πλανήτη σήμερα και οι οποίοι δεν έχουν παρουσία μέσα σήμερα στην Ελλάδα. Ο κύριος ο ένας μου είπε κάτι καταπληκτικό. Μου λέει, είμαι στην Ελλάδα τώρα 2 μέρες και αυτό που βλέπω είναι μαγεία. Θα φέρουμε στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον 4-5 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, άρα πραγματικά το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό. Αυτά που διαβάζετε δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο, στις γερμανικές εφημερίδες, στις αμερικάνικες εφημερίδες, στις βρετανικές εφημερίδες, στις γαλλικές εφημερίδες, στις ολλανδικές εφημερίδες, θα δείτε το τελευταίο διάστημα μια βροχή δημοσιευμάτων για το πώς η Ελλάδα είναι ο νέος επενδυτικός προορισμός των μεγάλων επενδυτών. Αυτά τα δημοσιεύματα απηχούν μια νέα πραγματικότητα που υπάρχει στην πατρίδα μας. Ότι υπάρχει μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός στον οποίο μπορεί να στηριχθούν. Οι περιοχές που είναι στη συνοριογραμμή έχουν σοβαρά προβλήματα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς πώς να το πω, ότι αυτή η πολύ εγκύτητα με Βουλγαρία Σκόπια έχει προκαλέσει ανεργία και πολλές επιχειρήσεις έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους έδρα εκεί. Αντίστοιχα, οι επιχειρηματίες των περιοχών, όπως Κιλκίσα κτλ., ζητούν να δημιουργηθεί όπως το εξωτερικό μια οικονομική ζώνη που θα είναι ευνοϊκή για να επιστρέψουν αυτές οι επιχειρήσεις πίσω. Είναι κάτι που το σκέφτεστε? Κοιτάξτε, η οικονομική ζώνη με τη ζώνη του ελευθέρου εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εύκολο να συμβεί, έως αδύνατο. Η οικονομική ζώνη με την έννοια την τομεακή, δηλαδή η αναπτύξη τομής οικονομίας που δεν έχει μέχρι σήμερα, μπορεί να συμβεί και επιτρέπεται. Πρέπει να σα πω ότι ήδη ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, με τους συνεργάτες του έχουμε εκπονήσει μια μελέτη, μάλλον εκπονούμε μια μελέτη, γιατί μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι αναγκαστικά μόνο με την έννοια την διασυνοριακή, αλλά με την έννοια της δημιουργίας κατάλληλων τέτοιων χώρων. Θα το δούμε τις επόμενες μήνες. Μην τα κάνουμε τώρα σε 2 μήνες. Ναι. Να αφήσουμε κάτι για τους επόμενους 2. Μιλάνε όλοι για αναπτυξιακές επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι πιστεύετε ότι αποτελούν τροχοπέδι σε ανθρώπους που θα θέλουν. Ναι. Περιβαλλοντικοί όροι καλώς υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν. Διότι ο σκοπός σήμερα δεν είναι απλώς να έχεις ανάπτυξη. Ο σκοπός είναι να έχεις βιώσιμη ανάπτυξη, αηφόρο ανάπτυξη. Να έχεις δηλαδή μια ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον και θα παραδίδει στις επόμενες γενιές τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας περιβάλλον, αν όχι καλύτερο, από αυτό που παραλαμβάνεις. Στόχος είναι καλύτερο. Άρα λοιπόν, ναι, περιβαλλοντικές μελέτες θα υπάρχουν και θα είναι και αυστηρές. Το θέμα δεν είναι να έχεις αυστηρές περιβαλλοντικές μελέτες. Ένας σοβαρός επενδυτής δεν αποθαρρύνεται από αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει. Είναι οι διαδικασίες εγκρίσεώς τους να είναι γρήγορες. Αυτό θα κάνουμε εμείς. Όχι ότι δεν θα σεβαστούμε το περιβάλλον, είναι δυνατόν. Και εμείς στον ίδιο πλανήτη ζούμε και εδώ τα ζουν και τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Είχατε προαναγγείλει προανακριτικές και εξεταστικές επιτροπές για όλα τα θέματα που φαινόταν ότι υπήρχε παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Υπάρχει κάτι που θα ξεκινήσετε να πείτε? Εγώ δεν προαναγγέλλω ως Υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης προκαταρκτικές επιτροπές με πράξη. Ναι, εντάξει, για όλες τις υποθέσεις που η Νέα Δημοκρατία ως βουλευτής του Ελληνικού έχω εκφράσει τη γνώμη μου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτά δεν μπορούν να αποτελέσουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Αυτά θα αποτελέσουν κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Όπως ξέρετε, ο αρμόδιος εισαγγελέας που ερευνά τη σκευωρία Νοβάρτης, αναφέρομαι στις καταγγελίες του αντισαγγελέας του Αριοπάγου, κ. Αγγελή, για τις παρεμβάσεις του έργου της κ. Τουλουπά κτλ., έχει καλέσει τον κ. Σαμαρά για κατάθεση την επόμενη εβδομάδα. Φαντάζομαι θα καλέσει τον κ. Βενιζέλο, θα καλέσει τον κ. Αβραμόπουλο, αναφέρομαι στους μηνυτές.
αν αυτοί αναφέρουν στις καταθέσεις τους πολιτικά πρόσωπα, τότε αυτομάτως βάσει το άρθρο 86 αυτή η δικογραφία μεταβάζεται αμελητή στη Βουλή των Ελλήνων. Εκεί η Βουλή των Ελλήνων θα λάβει από τις αποφάσεις της. Υπουργέ, ποιες προοπτικές υπάρχουν για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα νησιά? Φέτος έμεινε χωρίς σύνδεση ακόμα και με τις Ποράδες. Έχετε κάτι στο πλάνο σας? Να φύγουμε για κάτι τον Υπουργό Ναυτιλίας. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα εφαρμόσει το πρόγραμμα μαζί για να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών. Εσείς είστε, τηρείτε το report που πρέπει να στέλνετε ή μέσα σε αυτόν τον όρο? Ήμουν από τα παιδικά μου χρόνια καλό μαθητής. Πρέπει να καλή βαθμολογία. Έχετε ρίξει λίγο τους τόνους. Σας βλέπω πιο ήρεμο, παρότι έχετε πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας και πολύ μεγάλη ευθύνη. Σας βλέπω όμως πιο ψύχρεμο και πιο ήρεμο. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα. Αντιμπράντινγκ κάνετε? Όχι, όχι. Είναι άλλος ο ρόλος του Υπουργού από το ρόλο του βουλευτή της αντιπολιτεύσεως. Ο βουλευτής της αντιπολιτεύσεως αναφέρεται κυρίως στο εκλογικό ακροατήριο το οποίο τον εκλέγει. Ο Υπουργός είναι όλου του ελληνικού λαού. Και όσοι τον ψήφισαν και όσοι δεν τον ψήφισαν. Άρα οφείλει να είναι πολύ διαφορετικός. Και οφείλω να σου πω ότι είμαι σε ένα χαρτοφυλάκιο κατόπιν της εντολής του Πρωθυπουργού που μου δίνει χαρά, διότι κάνω πράγματα πάρα πολύ δημιουργικά που πιστεύω ότι θα αφήσουν κάτι πίσω. Που είναι το όνειρο του κάθε πολιτικού, ξέρετε. Ναι, αλλά δεν σας έχετε να φωνάξετε. Όπως σας μάθαμε και σας αγαπήσαμε. Είμαι πολύ κουρασμένος για να φωνάξουμε τη δουλειά που ρίχνω πριν, να σας πω ειλικρινά. Λοιπόν, τώρα που ξαναείστε υπουργός, σας αγάπησαν περισσότεροι και περισσότερο? Έχουν εμφανιστεί δηλαδή θαυμαστές και υποστηρικτές ενώ πριν δεν ήτανε? Κοιτάξτε, να δείτε, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πιστεύω ότι το συνόλο διέχει μια περίοδο μεγάλης δημοφιλίας. Αυτό δεν χρειάζεται να το κρύψουμε. Εγώ ειλικρινά σας το λέω, εύχομαι, γι' αυτό δουλεύω πάρα πολύ σκληρά, να μην απογοητεύσουμε αυτόν τον υπέροχο κόσμο και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του. Εάν αυτό το καταφέρουμε, όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Εάν χάσουμε αυτή την τεράστια ευκαιρία, γιατί η ευκαιρία που μας δόθηκε από τον ελληνικό λαό για την Ελλάδα είναι αδιανοήτου μεγέθους. Ειλικρινά το λέω. Δηλαδή, μόνο ευχαριστίες αξίζουν σε αυτόν τον υπέροχο λαό που μετά από τόση κρίση έβγαλε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, της έδωσε εντολή να κάνει τα σωστά πράγματα, ιδιωτικοποίηση, ανταγωνιστικότητα, ανοιχτή οικονομία, μεταρρυθμίσεις, πράγματα που είχαν κρατήσει την Ελλάδα πίσω και μας έδωσε την Ελλάδα στα χέρια μας για να κάνουμε αυτά που μας διέταξε. Εάν δεν τα κάνουμε, έχουμε όλη την ευθύνη εμείς. Σας διαβεβαιώ ότι την εντολή του ελληνικού λαού θα την τιμήσουμε εις το ακέραιο. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Και δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν γκρινιάζει λίγο η κυρία Ευγενία Μανολίδου ή τα παιδιά περισσότερο για τις πια νομίζω μέρες που λείπετε και όχι ώρες. Ευτυχώς έχουν να ασχολούνται και εκείνοι με τα πολλά δικά τους πράγματα, ιδιαίτερα η Ευγενία με την ελληνική αγωγή και έτσι είμαστε καλά. Δεν της λείπει τηλεόραση? Καθόλου. Ποτέ δεν της έλειπε. Σας ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Και εγώ, να είστε καλά.